Πάντα από αυτό το σταθμό φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα σε οποιοδήποτε τομέα έχουν κληθεί να τον υπηρετήσουν και έχουν γνώμη και άποψη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και θέλαμε λοιπόν σήμερα να βάλουμε μια άλλη πινελιά στην κουβέντα μας. Ξέρετε, εκτός από τα προβλήματα του τόπου, εκτός από τις προκλήσεις σε καθημερινότητα και ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς. Η Λευκάδα έχει πλούσια πολιτιστική παρακαταθήκη και από τα σωματεία και από το Festival Folklore και βεβαίως έχει και ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό. Μεταξύ αυτών, πρωταγωνιστής είναι ο συνονόματος ο Παναγιώτης Οφέξης, ο οποίος υποθέτω, και αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση, ότι είναι πρόσωπα τα οποία καλούν οι υποψήφοι δήμαρχοι να τον εντάξουν στους συνδυασμούς τους. Δεν ξέρω τώρα τι έχει αποφασίσει, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο που ξεκινάει από αύριο. Από καλό καιρό θα έλεγα. Στο πούμε από καλό καιρό για να μην πληγώσουμε όσους κάνουν διακοπές. Ναι. Από καλό καιρό. Σε όλους να πω καλησπέρα. Καλησπέρα. Απάντησέ μου στο πρώτο ερώτημα. Είσαι πάντα, πόσες φορές σε έχουν καλέσει, φίλτατε Παναγιώτη, υποψήφοι να ενταχθεί στο συνδυασμό τους? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όλοι οι φίλοι, γιατί για μένα στη Λευκάδα δεν υπάρχουν αντιπαλοί. Mm-hmm. Θα ήθελα να είμαι μαζί τους και εγώ θα ήθελα να μαζί με όλους. Αλλά πιστεύω ότι όταν μεγαλώνουμε πρέπει να αφήνουμε τη νέα γενιά τα 9 για να σχεδιάσουν το μέλλον. Mm-hmm. Γίνανε προτάσεις ένθεν και ένθεν. Αποφάσισα όμως να είμαι ο Φέξης, ο Πάνος, ο φίλος όλων και να βοηθάω όποιον όταν θέλει, όταν με φωνάζουν και να είμαι εκεί. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως θα είσαι παρατηρητής και σε αυτές τις εκλογές. Τώρα θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αν θες μπορείς να μου πεις κάτι, γιατί θα ανακοινωθούν μεθαύριο οι συνδυασμοί. Έχω την εντύπωση πως συγγενικό σου πρόσωπο, αν θες να συνειδητοποιείς, θα είναι σε συγκεκριμένη παράταξη υποψήφιος. Έτσι δεν είναι? Δε αυτό που λες, τόπος στα νιάτα, από την πλευρά της οικογένειάς σου γίνεται πράξη. Ναι. Από τη δικιά μου, πλευρά, από τη δικιά μου οικογένεια. Mm-hmm. Στη θέση του ονόματος Φέξης μπαίνει ο Φέξης ο καινούριος, ο Φέξης ο Σπύρος, ο γιος μου. Ο γιος σου λοιπόν. Ναι, που έχει γαλουχηθεί μαζί μας. Ναι. Μπορεί να κάνει αυτά που εμείς ονειρευόμαστε. Είναι ένας λευκαδίτης καθαρός, που βλέπει τον τόπο να ανεβαίνει σε συνεργασία με όλους τους λευκαδίτες μαζί ταυτόχρονα. Ναι. Θα είναι μαζί με τον συνδυασμό του σημερινού δήμαρχου, του Μπαμπή, mm-hmm. του Καλού. Ναι. Ευελπιστώ ότι θα πάει καλά. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Θέλουμε και εμείς να πούμε, και αυτό που λέμε πάντα, είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Γνωρίζεις όμως καλύτερα από μένα ότι σε μικρές κοινωνίες γενικότερα υπάρχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο, πάντα κι αλλής βερίσει. Οπότε λοιπόν ο Σπύρος είναι ιδιαίτερα αγαπητός έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει αυτό το οποίο λέμε να γίνει πράξη και να δούμε και νέους ανθρώπους. Παρόλο που εσύ τώρα δεν τον εκπροσωπείς, αν όταν τον ρώτησες για ποιο λόγο θα είσαι στην παράταξη του νυν δημάρχου, του κύριου Καλού, τι σου είπε? Μου είπε, πατέρα, επειδή σκέφτομαι να μείνω Λευκάδα με την οικογένειά μου, θα ήθελα το νησί να είναι καλύτερο. Και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω από την θέση μου, από τις εμπειρίες που έχω, γιατί πράγματι έχει αρκετές εμπειρίες ο Σπύρος, και να γίνω ένα κομμάτι που να μπορεί να οδηγήσει το νησί σε καλύτερες μέρες. Mm-hmm. Και του παγιέ μου, δεν θα ρωτήσει εμένα, θα κάνεις, εσύ το επιλέγεις. Προσπάθησε όμως αυτό το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσεις να είναι για τον κόσμο και για το γενικό συμφέρον. Mm-hmm. Ο λόγος που επέλεξε το δήμαρχο είχε να κάνει με το γεγονός ότι νιώθει ότι είναι πιο κοντά σε αυτά τα οποία πιστεύει ο ίδιος? Τυχαίνει να είναι παλιοί φίλοι, παίζανε και μαζί μπάσκετ αυτοί. Mm-hmm. Επικοινωνούν πολύ καλύτερα σαν νέοι. Mm-hmm. Και το επέλεξε μόνος του ο Σπύρος και εμένα μου το ανακοίνωσε. Mm-hmm. Και εγώ σαν πατέρας του είπα, παιδί μου, κάνε αυτό που σου ορίζει η καρδιά σου και μακάρι να πετύχεις. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς εσύ θα στηρίξεις την επιλογή του αυτή ως πατέρας και πολύ καλά θα κάνεις. Θέλω λίγο να πάμε και στο κεφάλαιο του πολιτισμού. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, πολλές φορές μιλώντας εδώ με τον Μάκη το Μελά, ο οποίος τα λέει όλα, είχε μιλήσει για το πνευματικό κέντρο και μάλιστα πολλές φορές
Εντάξει, μιλούσε και για την κυρία Σαΐτη, η οποία εμείς την έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Εγώ προσωπικά συμπαθώ και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά της και το έργο της, αλλά από την άλλη έκανε μια κριτική και για τα πρόσωπα τα οποία είναι σε θέσεις κλειδιά στον πολιτισμό του τόπου. Χωρίς να θέλω να σε βάλω σε δύσκολη θέση, ούτε θέλω να είσαι απέναντι σε κάποιον. Πες μου λίγο, πώς εσύ αισθάνεσαι ότι αντιλαμβάνονται οι τοπικοί άρχοντες στον πολιτισμό, στον τόπο, και αν όντως θέλουν τα πράγματα να βελτιωθούν? Η εμπειρία μου λέει ότι οι πολιτικοί άρχοντες, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είχαν ακούσει κάποτε για πολιτισμό, κάποτε για φεστιβάλ, κάποτε για εκδηλώσεις στην πόλη. Όλοι θέλουν να φτιάξουν την αλλαγή, να κάνουν το καινούριο, αλλά δεν χρησιμοποίησαν τα μυαλά που είχαν εμπειρίες και εικόνες από το παρελθόν. Δηλαδή το πνευματικό κέντρο θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιεί το δυναμικό που λέγεται καλλιτέχνες. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι μακριά από τα κόμματα και από τους συνδυασμούς και οτιδήποτε άλλο, με ένα κοινό στόχο, το να μπορεί το νησί να φύγει από το τέλμα που είναι τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αυτό απαιτεί όμως έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να ενώνει τους τρελούς σε εισαγωγικά καλλιτέχνες, ναι, για να μπορεί το νησί να τρέξει, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο χώρος και ζωγραφική. Ναι. Ο πολιτισμός είναι και υποδοχή των καλεσμένων μας και χαμόγελο και φιλοξενία και χίλια δύο πράγματα. Οι γιορτές λόγου και τέχνης βεβαίως σέρνουν μια μεγάλη αλλαγή. Mm-hmm. Το πνευματικό κέντρο, συμφωνώ και με τον Μάκη, το Μελάκη, και εγώ τα λέω απ' έξω τα δόντια, δεν έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι η ώρα να γίνει κάτι καινούριο, να κρατηθεί η ιδέα της ειρήνης των λαών, της αδερφοσύνης και ό,τι άλλο έχουμε, και να μπούμε στον 21ο αιώνα, γιατί μπήκαμε ήδη σε μια ψηφιακή εποχή που επιβάλλεται να αλλάξουμε πολλά πράγματα, ως προς το να τρέχουν οι εκδηλώσεις και οι ειδήσεις στο κοινό πολύ γρήγορα και με καλύτερη ποιότητα. Αυτό απαιτεί οπωσδήποτε πολλούς ανθρώπους και δεν φτάνει ένας κούκος, γιατί χρειάζεται ευαισθησία, χρειάζεται φαντασία και χρειάζεται ένας πολιτισμός της καθημερινότητας. Δηλαδή αυτό που θέλουμε πιο πολύ είναι ένας πολιτισμός πραγματικά της καθημερινότητας. Δεν σωζόμαστε από ένα φεστιβάλ και μια απόκρια θέληψη. Βέβαια του χρόνου, από ό,τι βλέπουμε, θα έχουμε και ένα πιο μεγάλο θέατρο και ένα ανοιχτό θέατρο. Mm-hmm. Οι υποχρεώσεις θα είναι πολύ διαφορετικές στο πνευματικό κέντρο. Δεν θα είναι αυτό που είναι σήμερα, που πάει να πει ότι η διοίκησή του θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλύτερη και πιο πολύ δυνατή και ζωντανή. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου για το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάτσουμε από κάτω, να τα βάλουμε τα πράγματα όπως πρέπει, μακριά, εφόσον βγουν οι εκλογές και βγουν οι δήμαρχοι, να ξεχάσουμε τις παρατάξεις και να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να συζητάμε αυτό που θα πρέπει να γίνει για το καλό του νησιού. Mm-hmm. Και θα είναι και καλό μερικά από τα όνειρά μας που έχουμε φανταστεί εμείς, να τα δούμε πριν πεθάνουμε έστω και τα μισά. Καταλαβαίνω θες να πεις, βέβαια αισθάνομαι ότι και ο τομέας του πολιτισμού πολλές φορές είναι και ένα μέρος ικανοποίησης αιτημάτων που μπορεί μακροπρόθεσμα να ενισχύσουν τον εκάστοτε δήμαρχο στην επανεκλογή του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, ας το πούμε, το πνευματικό κέντρο πολλές φορές, γιατί υποθέτω ότι πρόεδρος είναι ο εκάστοτε δήμαρχος, έτσι δεν είναι? Οπότε αφήνει το δικό του αποτύπωμα σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανθίσει ένα πνευματικό κέντρο. Γενικά μιλάω αν υπάρχει ο δήμαρχος που μπορεί να μην είναι και απόλυτος γνώστης της πραγματικότητας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό είναι λογικό που λέμε. Εγώ η άποψή μου είναι η εξής, ότι επειδή αλλάξαν οι εποχές, το πνευματικό κέντρο καλά τα πήγε μέχρι τα σήμερα. Από εδώ και μετά όμως πρέπει να γίνει ένας οργανισμός καινούριος, ένας οργανισμός Φεστιβάλ Λευκάδας, που στην αιγίδα του να έχει το πνευματικό κέντρο μέσα. Θα χρειαστούμε ανθρώπους για το θέατρο, για εκδηλώσεις, για παραστάσεις, για να πουλάμε παραστάσεις, να αγοράζουμε παραστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας οργανισμός. Μόνο έτσι θα μπορέσει να πάει καλύτερα και να τρέχει πιο καλά το θέμα. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε συζητήσει και πολλοί φίλοι μεταξύ μας που συζητάμε βλέπουμε ότι η λύση είναι προφανώς αυτή. Και να ενταχθεί και στο τουριστικό μας προϊόν. Σε όλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παρατηρώ και το λέω καλοπροαίρετα, στις γύρω περιφέρειες έχουμε εκδηλώσεις πάρα πολύ καλύτερες και μεγαλύτερες. Mm-hmm. Και εμείς από πρωτοπόροι είμαστε λίγο ουραγοί. Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες. Να τολμούσα να πω ότι μπορεί να υπάρχει και μια εσωστρέφεια και μπορούν ίσως τα πράγματα να αλλάξουν. Ίσως θέλει λίγο παραπάνω όραμα ή και πόρους, γιατί για να το υλοποιήσεις αυτό ίσως θα πρέπει να έχεις και πόρους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Λογικά, άμα γίνεται οργανισμός ένα πράγμα που μπορεί να παίρνει και επιδοτήσεις, μπορεί να παίρνει και προγράμματα από την ΕΟΚ, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα. Θα είναι πολύ διαφορετικό από όταν εξαρτώμενο από το Δήμο Λευκάδας με ένα καθορισμένο ποσό, το οποίο πολλές φορές δεν φτάνει να έχουμε υπαλλήλους, να έχουμε βοηθούς, να έχουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Διανύουμε στον 21ο αιώνα που τα πάντα είναι πιο εύκολα και πιο δύσκολα, βέβαια. Υπάρχει, πιστεύεις, η βούληση να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο από όσα έχεις καταλάβει? Επειδή έχω φίλους και σε όλες τις παρατάξεις, αυτό είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί που θα ασχοληθούν με το κομμάτι του πολιτισμού που έχουμε συζητήσει πολλές ώρες, οι πιο πολλοί θέλουν ακριβώς να κάνουμε κάτι καινούριο σε αυτή τη βάση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση στα επιτελεία πάνω από αυτούς που θα είναι, αν βγουν, ότι θα πρέπει να γίνει μια τόσο μεγάλη στροφή. Mm-hmm. Πάνω θέλω λίγο να σε ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν σχετίζεται το γεγονός ότι επέλεξε ένα γενικό πρόσωπο να είναι υποψήφιο με την παράταξη του κ. Καλού. Θέλω να μου πεις αν εσύ νιώθεις ότι ο Δήμαρχος δεν έχει καταφέρει να δείξει το έργο το οποίο έχει κάνει ή αν ίσως υπήρξε μια κακή διαχείριση σε προβλήματα καθημερινότητας. Για παράδειγμα, μιλάμε για την ανάπλαση, ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει και ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Υπήρξε μια εσωστρέφεια σε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας με το νερό. Από την άλλη, ο κύριος Καλός λέει και σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι έχει βάλει τα θεμέλια για σημαντικά έργα για τον τόπο. Θέλω να μου πεις, όσο εσύ επιθυμείς, ποια είναι η άποψή σου και γιατί, αν πιστεύεις, χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία ο κύριος Καλός. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν πάντα μια νέα ευκαιρία. Στο θέμα του κυρίου Καλού υπάρχει η πρώτη φορά, υπάρχει το νεαρό, της ηλικίας βέβαια, που ξεκίνησε να είναι δήμαρχος. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος όταν ξεκίνησε να δεχτεί αυτή τη μεγάλη πίεση. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν μαθαίνεις βέβαια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να δούμε νέες ευκαιρίες και ευκαιρίες στη νέα γενιά και στους νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι έχει κάνει και λάθη, έχει κάνει και καλά πράγματα. Και επειδή έχω δουλέψει και μαζί του στο πνευματικό κέντρο σαν απλό μέλος, χωρίς να έχω καμία ιδιότητα, ξέρω ότι προσπαθεί, ότι τρέχει, ότι θέλει, έχει κάποιο όραμα και λογικά μετά από 4 χρόνια θα πρέπει να έχει καλύτερες ιδέες και να ξέρει να διοικήσει πολύ καλύτερα την επόμενη τετραετία. Μια τετραετία δεν φτάνει για να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Η ανάπλαση της παραλίας. Η ανάπλαση της παραλίας πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το καλοκαίρι το είδαμε όλοι. Δεν νομίζω να συμφωνεί κανείς ότι αυτή η εικόνα ήταν η τέλεια. Ναι. Με τίποτα. Από εκεί και μετά ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί το παρατηρώ από κοντά, το βλέπω πώς δουλεύουν. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η παραλία Λευκάδας, όταν τελειώσει, φαντάζομαι, άποψή μου είναι αυτή, ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλατεία που ποτέ μας δεν πήραμε πρέφα πόσο μεγάλη είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει πρώτα να βλέπουμε το έργο τελειωμένο, μέχρι εκεί που φτάνει και μας λένε πάρτε το, και τι αρχίζουν οι παρατηρήσεις και οι βελτιώσεις αφού υπάρχουν προβλήματα. Φαντάσου ότι η παραλία κάποια στιγμή παλιά ήταν κομμένη στα δύο, γύρω στο 69 γκρεμίστηκε. Φτάσαμε στο σημερινό κομμάτι πριν ένα χρόνο να έχουμε ένα μεγάλο ατελείωτο πάρκινγκ. Το θυμάσαι νομίζω. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ο χώρος αναπλάθεται. Τα ξενοδοχεία πήραν ωραίες φάτσες. Πραγματικά δεν ξέρω αν είδες το Union Star, το οποίο έγινε ξενοδοχείο, δεν είναι κρυμμένο σε ένα δρομάκι μέσα. Είναι καινούριο όμως. Μην ξεχνάμε το θέμα, ας πούμε, γέφυρα, την Ξύλινη, αν θυμάσαι καλά, ναι, με τον Δήμαρχο τον Σκληρό. Τι πόλεμο έφαγε αυτή η γέφυρα. Σωστά. Νομίζω ότι είναι η ώρα να φάει πόλεμο και η παραλία. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπλαση θα είναι πολύ καλή. Δεν το λέω με την έννοια ότι υποστηρίζω τον Μπαμπή. Mm-hmm. Το λέω σε όλους τους υποψήφιους ότι για μένα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, να μας το δώσουν στα χέρια μας, να δούμε τι είναι αυτό και αν υπάρχουν προβλήματα να τα βελτιώσουμε και να τα ξεμαλύνουμε. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση όμως
δεν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να ακυρωθεί, ότι πρέπει. Όχι, επιβάλλεται να έχουμε κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, γιατί το νησί όπως είδες και εσύ και ξέρει ο κόσμος γεμίζει, ναι. Και μου φαίνεται και λίγο αδιανόητο να τρώει ένα παγωτό στον Άγιο Μηνά και η πόλη να θέλει σκίαση και αυτός δεν καίγεται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε πρωτεύουσες πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Ας πετάνε εμείς τους θεωρούμε λίγο παράξενο ότι οι Σέρβοι, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνουν, το μοναδικό που μας σώζει είναι οι θάλασσες και οι αμμουδιές. Ναι. Όταν μπαίνει στην πόλη το βράδυ όμως, έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Και στο πάρκινγκ και στην εμφάνιση και σε ό,τι θέλουμε. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λύσεις μαγικές βεβαίως. Θα ακουστούν στον προεκλογικό λόγο, αλλά δεν ξέρω αν μας λείπει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Το νησί φοβάμαι ότι αναπτύσσει τις τουριστικές παθογένειες ενός νησιού όπου θα πάρει τις στρεβλώσεις των μεγάλων νησιών, εκτιμώ, αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο για το που θέλουμε να πάμε. Αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε ζαλισμένοι από το κέρδος που μας δίνει ο τουρισμός. Βασιζόμαστε στο ότι έχουμε πουλήσει τα πάντα και πουλάμε τα πάντα, βλέπουμε βίλες να φυτρώνουν παντού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι τιμές. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχουμε συνυπολογίσει, αν θέλουμε να βάλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν μια ταυτότητα. Με ρώτησε σήμερα ένας γνωστός και μου είπε: Παναγιώτη, έχω έρθει στη Λευκάδα παραλιακά. Δεν έχω πάει στην πόλη. Έχει ταυτότητα η πόλη του νησιού? Απάντησα ότι έχει. Μου λέει: Έχει το αντίστοιχο επτανησιακό χρώμα που έχουν τα άλλα επτάνησα. Λέω: Έχει. Μπορεί και περισσότερο, φίλε Πάνο. Πιστεύω ότι μπορεί και περισσότερο, ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς επικοινωνούμε πολύ εύκολα με την απέναντι πλευρά. Ναι. Είμαστε ένα νησί που δεν έχει καράβια. Μακάρι η Λευκάδα ήταν και ένα χιλιόμετρο πιο μέσα, θα είμαστε πραγματικό νησί. Mm-hmm. Γιατί με το που περνάει κάποιος καλεσμένος στη γέφυρα και μπαίνει στην πόλη, ρωτάει, έτσι το λέω ομορφά, που είναι το μετρό. Ναι. Η Λευκάδα δεν είναι ένα νησί όπως είναι το Μεγανήσι, όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι η Κεφαλονιά. Δεν μπαίνεις σε ένα καράβι να ξεχάσεις την ακτή και να βρεθείς σε ένα άλλο περιβάλλον. Τα αυτοκίνητα είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω όμως η Λευκάδα αυτό που έχει μέσα, τα φαγητά της, τα γκουρμέ, την επικοινωνία, την καλοσύνη, το πείραγμά της, το έχει χάσει. Όπου θα πρέπει σιγά σιγά να στο βωμό του χρήματος να θυσιάσουμε και λίγο χρήμα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο που έρχεται ότι καλό ταξίδι και να τα πούμε του χρόνου. Mm-hmm. Δεν έχουμε επαναλήψει εμείς. Ενώ είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί στις θάλασσες μας, με το κέρδος υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν χαμογελάει κανείς. Αυτή είναι η άποψή μου βέβαια. Mm-hmm. Και γίνονται όλα στο πόδι και αρπακόλα κατάσταση. Θέλει σχεδιασμό. Και αυτό που λείπει είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα. Μια τάξη με την καλή έννοια. Έτσι, και το νερό χρειάζεται και τα πάντα έχουμε προβλήματα πολύ μεγάλα. Δεν θα μπούμε στο θέμα του νερού, δεν είναι δικό μου, δεν θα θέλω να πράξω και το κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα μας σώσει είναι ο πολιτισμός. Μάλιστα. Είναι ο πολιτισμός. Και αυτό που δείχνει η πόλη είναι ότι επιγόντως, και μίλαγες προηγουμένως για την υποθαλάσσια γέφυρα, και το δείγμα είναι απέναντί μας που είναι το άκτιο και δεν έχει βγάλει ποτέ προβλήματα, που πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό, θα ήταν και η αιτία να έχουμε κάτι καινούριο, δηλαδή να ελευθερωθεί η πόλη από τα πολλά αυτοκίνητα της γύρας και του κάστρου. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό ενοχλεί όλο τον ιστό μέσα να διαμορφωθεί, να γίνει καινούριος. Γιατί είναι όλα μπερδεμένα, όλοι γυρνάνε δεξιά-αριστερά, η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται όπου θέλει ο καθένας. Μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα, δεν χωράμε, θέλουμε πάρκινγκ, θέλουμε έξυπνες ιδέες. Όλα αυτά τα πράγματα όμως γίνονται μαζί με πολύ κόσμο. Μην μοιραζόμαστε. Πέντε δάχτυλα είμαστε όλα. Από ενάμιση ο καθένας δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, φίλε Πάνο. Θα βάλουμε μια νοτελεία γιατί έχω βγει εκτός ροής. Ξέρεις ότι στο ραδιόφωνο η χρόνη είναι πιεστική και έχω και εκλεκτό καλεσμένο αμέσως μετά. Θα τα ξαναπούμε όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα τα ξαναπούμε και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μας. Και θα δούμε τις εκλογές. Χαρά μου να τα λέμε. Έγινε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Γεια.